Εκτός όμως από την Ελληνογαλλική Συμφωνία που εκνευρίζει, που ανησυχεί τους Τούρκους, ετοιμάζουμε και τη συμφωνία, την αμυντική συμφωνία με την Αμερική. Πάμε στον Μιχάλη Γνατίου για να δούμε τι προετοιμασίες κάνει για το διάλογο που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα, Μιχάλη, εν ώψη και της υπογραφής, η Ουάσιγκτον. Ναι. Πολύ καλησπέρα από την Αμερικανική Πρωτεύουσα. Στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται οι δύσκολες, θα έλεγα, προετοιμασίες για το στρατηγικό διάλογο μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και για την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην Αμερικανική Πρωτεύουσα αναμένουν μέχρι και 40 αξιωματούχους και άλλα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς ο στρατηγικός διάλογος περιλαμβάνει πολλά θέματα στην ατζέντα. Όπως τον καθόρισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο διάλογος καλύπτει τομείς όπως η ενέργεια, η αντιμετώπιση των εκτρώσεων του μεταναστευτικού και του προσφυγικού προβλήματος, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δύσκολα θέματα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θέματα που αφορούν την ασφάλεια στο διαδίκτυο και βεβαίως θέματα άμυνας. Η Αμερικανική πλευρά ετοιμάζει και ειδική τελετή, στην οποία θα λάβουν μέρος ο κύριος Δένδριας και ο Αμερικανός ομολόγος του, ο Άντονι Μπλίνκεν. Οι δύο υπουργοί θα έχουν και διμερή συνάντηση, κατά την οποία θα γίνει μια μεγάλη επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων υπό το φως και της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας. Θα έλεγα από όποιον ότι υπήρξε ένα μούδιασμα από την πλευρά των Αμερικανών για την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Και η συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών θα δώσει την ευκαιρία για να απαντηθούν κάποιες απορίες, αν θες, που πιθανόν να έχει η αμερικανική πλευρά. Την ίδια στιγμή όμως αναγνωρίζεται το δικαίωμα της Ελλάδας να παίρνει αποφάσεις που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας. Οι σχέσεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ χαρακτηρίζονται εξαιρετικές. Όπως δηλώνει συχνά η αμερικανική πλευρά, βρίσκονται στο καλύτερο του σημείο στην ιστορία. Όμως τα πράγματα στην ευρύτερη γειτονιά μας φαίνεται να αλλάζουν λόγω της στροφής της Αμερικής προς το Ειρηνικό. Αυτή η στροφή θα επηρεάσει την πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ουάσιγκτον θα αναγκαστεί να ενισχύσει τις συμμαχίες της για να διατηρεί μέσω αυτών παρουσία στην περιοχή. Όπως είπαμε και χθες, οι ΗΠΑ πλέον είναι δεμένες με το Ισραήλ και την Ελλάδα με αμυντικές συμφωνίες και στρατηγικές συνεργασίες. Τώρα, όποιοι σύμφωνα με πληροφορίες στην Ουάσιγκτον δεν θα έρθει μαζί με τον κύριο Δένδια ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η δικαιολογία που προβλήθηκε είναι ότι θα απουσιάζει ο Αμερικανός Υπουργός, ο Λόιν Όστιν. Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν και η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του κ. Παναγιωτόπουλου στο Πεντάγωνο εκκρεμεί εδώ και 15 μήνες. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχέδιο νόμου του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες και άλλων συναδέλφων του, που αφορά τη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Αμερικής. Στόχος είναι να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από την Αμερική στην Ελλάδα, την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την ενίσχυση συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά τις τριμερούς μεταξύ του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ. Το θέμα των F-35 είναι πολύ σημαντικό για την Ουάσιγκτον αλλά και για τους νομοθέτες που υποστηρίζουν την Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη.